Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Για τις εξελίξεις στα θέματα δημόσιας υγείας και για τα μέτρα στήριξης οικονομίας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, επισήμανε πως αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι αναδείχθη μέσα από την υγειονομική κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος, ο οποίος αποτελεί και μια διακομματική απάντηση στον λαϊκισμό, στην υπερβολή και στα fake news, από όπου και αν προέρχονται. Τώρα θα πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να δούμε όλα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα σε αυτά είχαμε και εξιτήρια. Δόθηκε χθες το πρώτο εξιτήριο από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνη στα ασθενή με κορονοϊό. Πρόκειται για την 87χρονη από την Δραγασιά του Δήμου Βοΐου που θεραπεύτηκε από την νόσο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Είναι, χθες, όπως σου σωστά ανέφερες, είχαμε το πρώτο εξιτήριο από ασθενή με κορονοϊό. Η κυρία 87 ετών από τη Δραγασιά ζήτησε και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Κοζάνης. Όπως επίσης θα πρέπει να σταθούμε βέβαια λίγο και στη Σκιάδιστα, όπου ενώ ένας έχασε τον, από κορονοϊό τον αδελφό και τη μητέρα, το ίδιος αγενώσισε, πήρε εξιτήριο σήμερα από το ΑΧΕΠΑ και επιστρέφει κανονικά. Ο λόγος, ναι, είναι ο 50χρονος από τη ΣΕΑΤΣ, αδερφός του 53χρονου εργαζόμενου στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Να πούμε όμως ότι και οι πληροφορίες που λέει το Κοζάνη, ότι ο ίδιος θα συνεχίσει υποϊατρική καθοδήγηση στη θεραπεία του, παραμένοντας σε κατοίκον περιορισμό για όσο χρονικό διάστημα κρυθεί. Αυτές είναι από τις θετικές εξελίξεις. Αυτό εξυπακούεται, Δημήτρη, ναι, ότι όποιοι ας πούμε έχουν έτσι ιστορικό δεδομένο, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν για 14 μέρες σε καραντίνα, είτε στο σπίτι τους, είτε βέβαια και στο νοσοκομείο, τα οποία και τους έχουν φιλοξενήσει. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, ένας 82χρονος κάτοικος Δαμασκηνιάς βρέθηκε σήμερα Τετάρτη γύρω στις 12 το μεσημέρι νεκρός μέσα στο σπίτι του. Φιλικό πρόσωπο συγχωριανός του μετέβη στο σπίτι για να του αφήσει κάτι φάρμακα που του είχε ζητήσει, ωστόσο ο 82χρονος δεν του άνοιξε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία και μπήκε στο σπίτι και βρήκε νεκρό τον 82χρονο. Να σημειωθεί πως ο 82χρονος είχε διαγνωστεί αρνητικό σε κορονοϊό σε δείγμα που είχαν πάρει εθελοντές γιατροί από την Αθήνα όταν επισκέφθηκαν το χωριό. Μάλιστα, ο ίδιος είχε επικοινωνία με υπηρεσίες του Δήμου Βοΐου μόλις προχθές Δευτέρα, όταν και δήλωσε πως είναι καλά στην υγεία του χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως προβλέπεται, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πάρθει δείγμα για να διαπιστωθεί αν νοσούσε από κορονοϊό. Δημήτρη, τώρα να δούμε λίγο μια εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ακριβώς όπως δίνεται καθημερινά από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι μέχρι τώρα είχαμε 749 δείγματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από αυτά, τα 145 ήταν θετικά και τα 511 ήταν αρνητικά, ενώ ο αριθμός των θανάτων είναι στους 17. Αν θέλουμε έτσι να κάνουμε μια εκτίμηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια βραδύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των κρουσμάτων από κορονοϊό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αποδίδουν σωστά τα μέτρα και ότι τα μέτρα τηρούνται κανονικά και με θρησκευτική ευλάβεια. Και δεν χρειάζεται φυσικασμός όμως, αυτό μην το ξεχνάμε και θα το λέμε συνέχεια. Μάλιστα, ωραία, συνεχίζουμε. Να σταθούμε τώρα στο κομμάτι. Ο κορονοϊός δημιούργησε και ένα ισχυρό κίνημα εθελοντισμού, το οποίο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη χώρα, εμείς θα αναφερθούμε στη Δυτική Μακεδονία, ολοένα και αυξάνεται και γιγαντώνεται. Αυτά αφορά βέβαια τις διάφορες δωρεές που γίνονται από πάρα πολλούς, είτε είναι μεμονωμένα πρόσωπα, είτε είναι ανώνυμοι ή επώνυμοι πολίτες, είτε φορείς, προς τις δομές υγείας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό βγάζει προς τα έξω βέβαια και την ανάγκη η δημόσια υγεία. Ο δημόσιος τομέας υγείας πρέπει να στηριχτεί πλουσιοπάροχα από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, γιατί σε αυτόν κουμπώνουμε, σε αυτόν ακουμπήσαμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία που ακούει στο όνομα κορονοϊός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Δεν αξίζει να αναφέρουμε ονόματα το καθένα ξεχωριστά, γιατί νομίζω ότι θα δικήσουμε πολλούς. Τώρα, να δώσουμε συνέχεια, να δούμε άλλα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Ναι, να πούμε ότι η παρέμβαση σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Κοζάνης, με αφορμή τις τελευταίες θετικές εξελίξεις που αφορά στην νέα πτέρυγα στις δύο κλινικές, τη χειρουργική και την παθολογική, έκανε με χθεσινό του άρθρο παρέμβαση ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος τεχνικών έργων του Δήμου Κοζάνης, ο Βαγγέλης Σημαδράκος. Ο Βαγγέλης Σημαδράκος, ο οποίος ήταν επικεφαλής και είναι επικεφαλής του συνδυασμού Κοζάνη μπροστά, για ακόμη μια φορά παρουσίασε την αδύρυτη ανάγκη να μιλάμε επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, για ένα υπερσύγχρονο περιφερειακό νοσοκομείο στη Κοζάνη, το οποίο δεν θα έχει κανένα μα κανένα κενό.
αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα, αναφερόμενο στην νέα αρτέρια, δηλαδή στο παθολογικό και στο χειρουργικό, είναι μπαλώματα που θα ήταν καλό πριν από 15 χρόνια όταν άνοιξε η κουβέντα για αυτή την εικόνα. Σε αυτό το κομμάτι βέβαια έχει πάρα πολλούς υποστηριχτές. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν και βλέπουν την παρέμβαση του Βαγγέλη του Σηματάκου πολύ θετικά. Είναι πάρα πολλοί όμως και βλέπουμε καλή ώρα μεγάλο αριθμό από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι στηρίζουν τις πολιτικές του κόμματός τους, βλέπουμε καλή ώρα την επέκταση των δύο κλινικών. Μάλιστα. Ακόμη, τώρα να πάμε στις τηλεδερμάσεις. Δημήτρη, εκεί να πούμε ότι υπάρχει ένα υπόμνημα πλέον και από την The Tip και από τη ΔΕΙΑΚ όσον αφορά ότι καλούν τους βουλευτές να παρέμβουν. Πάμε να δούμε τι λένε. Οι τηλεδερμάσεις εδώ έχουμε ένα θέμα. Ένα θέμα το οποίο ήταν γνωστό το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Αυτό γενικεύθηκε και μεγάλωσε και δει με την πανδημία του κορονοϊού. Και επειδή υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ομαλή τροφοδότηση των δύο μεγάλων πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, είχαμε την άμεση παρέμβαση τόσο από τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεδέρμανσης Πτολεμαΐδας αλλά και από τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεδέρμανσης Κοζάνης, οι οποίοι στείλαν υπόμνημα προς τους βουλευτές Κοζάνης που τους ζητούν να συστρατευθούν απέναντι στην κατάρρευση των επιχειρήσεων τηλεδερμάσεων και να αφήσουν κατά μέρος τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν αυτό βγαίνει από τα σωματεία εργαζομένων στη The Tip και στη ΔΕΙΑΚ, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει να λυθεί σύντομα. Ναι, ναι. Ναι, και πρέπει να λυθεί, λέω, σύντομα, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα πάλι πρόβλημα να βγει εκτός κάποια μονάδα και να μην έχει τηλεθέρμανση πόλη. Ναι, και αν όλα αυτά συνυπολογίσουμε και αυτό που ανακοίνωσε πριν από δύο μέρες ο Λάζαρος Ομαλούδας, ότι το κοστολόγιο τροφοδοσίας με μαζούτ είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά το να μπορέσει να λειτουργήσει υποστηριζόμενη τηλεθέρμανση της Κοζάνης, ίσως και της Πτολεμαΐδας με μαζούτ, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό οι μονάδες που στηρίζουν, οι μονάδες της ΔΕΗ που στηρίζουν τις τηλεθερμάσεις, θα πρέπει να λειτουργούν οπωσδήποτε και θα πρέπει γι' αυτό να μεριμνήσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ενέργειας και βλέπω ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος υπουργός. Δημήτρη, ακόμα θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ήδη ανοίγει σιγά σιγά και μια μεγάλη κουβέντα. Η μεγάλη κουβέντα που αφορά την επόμενη μέρα του κορονοϊού, αλλά και το τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τις ατομικές, αλλά τις συνδικαλιστικές και εργατικές ελευθερίες. Είναι θέματα τα οποία τα ξεκινούν ήδη, υπάρχει μια κινητικότητα σε επίπεδο εργατικών κέντρων, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε χώρας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε νεότερα. Τώρα, θα ολοκληρώσουμε με μια τραξιόν. Ναι, πριν πάμε εκεί, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από το Σωματείο Κρεοπολών Κοζάνης, που λέει ότι τη μεγάλη εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και το πρωί αλλά και το απόγευμα για την αποφυγή του συνωστισμού. Και έτσι πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα να προσέχουμε και στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε πάμε να ψωνίσουμε. Τώρα. Χρειάζεται, ναι, και δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, και δεν χρειάζεται να αγωνιούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχουν ελλείψεις, εξάλλου είναι γνωστό. Το διαβεβαιώνει καθημερινά η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι αρμόδιοι αυτοί που εμπλέκονται με αυτά τα θέματα και εμείς ας μην μας πιάνει πανικός. Είμαστε πολύ μετρημένοι, πολύ προσεκτικοί, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, τα κρεοπολία είναι ανοιχτά, αυτά τα καταστήματα σε είδη πρώτης ανάγκης και δηλαδή τρόφιμα είναι καθημερινά ανοιχτά και υπάρχει και επάρκεια. Τώρα να πάμε στην Καστοριά, εκεί έχουμε αρκούδες που κυκλοφορούν τώρα. Μετά τη Φλόρινα που κυκλοφορούσαν στη Φλόρινα, μετά πήγανε στο λιμνοχώριο εκεί σε αγρότη και κάναν ζημιές, κυκλοφορούν τώρα και στη βόρεια παραλία της Καστοριάς. Σωστά. Να φύγουμε από τους λύκους, από τις αλεπούδες, να φύγουμε από τις αρκούδες στη Φλόρινα. Τώρα έχουμε και αρκούδες, μια αρκούδα με τα δύο μικρά της. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, ναι. Έκανε βόλτες στην Καστοριά, στη λίμνη της Καστοριάς. Βέβαια αυτό έγινε γιατί δεν κυκλοφορούν ο κόσμος έξω. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 8 το πρωί. Είναι πολύ φυσιολογικό. Βρήκαν αυτά τα πολύ όμορφα ζωάκια να κάνουν τη δική τους βόλτα. Νομίζω ότι αυτό είναι αδραξιόν και δίνει μια άλλη νότα στην καθημερινότητα. Ανέβηκε και οι θερμοκρασίες πλέον. Κυκλοφορούν. Θα ψάχνουν και για τροφή. Λογικό είναι, αλλά πού να βρεις τροφή αυτή την περίοδο. Ακόμα και για τα αδέσποτα υπάρχει πρόβλημα όταν εφόσον έχουν κλείσει τα καταστήματα. Αυτά τώρα από την Καστοριά. Να κλείσουμε με αυτό το βίντεο που βλέπαμε το σύνορο, με τις αρκούδες που κυκλοφορούσαν στην πόλη της Καστοριάς, στη Βόρεια Παραλία. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Μένουμε στην Καστοριά, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το διπορικό, το ρεπορτάζ από την καραντίνα στη Μεσοποταμία Καστοριάς και τι λένε οι πολίτες της περιοχής.